Επιστρέψουμε στα δικά μας και πάλι. Μειωμένη φαίνεται να είναι η πτώση του τζίρου της αγοράς το τελευταίο δίμηνο συγκριτικά με τα περσινά ποσοστά, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι πάβει να υπάρχει η πτώση. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τις περισσότερες ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Όσο η οικονομική κρίση εξακολουθεί να υπάρχει, τόσο και η κατρακύλα του τζίρου της αγοράς δεν έχει φρένο. Παρ' όλα αυτά, στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι τον Ιούνιο και τον Ιούλιο που πέρασαν, η πτώση ήταν λιγότερη από πέρυσι. Σαν να λέμε, τι είχαμε, τι χάσαμε. Αγοράζετε ό,τι αγοράζατε παλιότερα. Εσύ νομίζεις ότι μπορούμε. Θα το θέλαμε. Ποιος δεν θα το ήθελε, διακαώς, αλλά δεν μπορούμε πλέον. Δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα. Σκέφτομαι να αγοράσω ένα ζευγάρι παπούτσια. Κάνω 60 ευρώ. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τα στοιχεία που έχει ο πρόεδρος, μπορεί να έχει και δίκιο, αλλά εγώ θα σας μιλήσω για το γιατρό της Αθήνας, γιατί ο πρόεδρος μιλάει πανελλαδικά. Πάντως άνοδο δεν έχουμε. Αν δεν έχουμε πτώση, άνοδο δεν έχουμε. Διότι όλοι βογκάμε για να τα βγάλουμε πέρα. Από την αρχή του χρόνου, οι κυριότερες μειώσεις είναι εκείνες στα καταστήματα των φαρμακευτικών καλλιντικών στο 18,9%, των επίπλων και ηλεκτρικών ειδών 13,6%, των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων 10,8%, της ένδυσης υπόδησης 6,5% και των πολυκαταστημάτων 6%. Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι καταναλωτές έχουν περιορίσει σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν τα πάντα. Πιο πολύ τις εξόδους μας, τις διακοπές μας. Καλά, το τσιγάρο λόγω κρίσης έχει κοπεί. Κοιτάμε πιο πολύ να έχουμε τα πράγματα των παιδιών και να κόψουμε δικές μας ανάγκες. Σε έπιπλα, καλλιντικά, πράγματα που δίνουν τόσο απαραίτητα στη ζωή του ανθρώπου. Απλές καθημερινές χαρές, απολαύσεις, απλές και φθηνές, δεν μπορώ πια να τις απολαύσω. Παλιότερα με τη μητέρα μου πηγαίναμε πιο συχνά για ψώνια, πιο πολύ για ρούχα, παπούτσια και τέτοια. Και προσπαθούμε να τα περιορίσουμε. Ο δείκτης κύκλου εργασιών πριν από 2 χρόνια είχε φτάσει στις 103 μονάδες και με την ύφεση στο διάστημα αυτό υποχώρησε στις 86,7. Αν και οι έμποροι μέσα στην οικονομική κρίση θεωρούν ότι αρχίζει να εμφανίζει κάποιες προσδοκίες ανάκαμψης.